Μεν απόφαση όμως που διαφοροποιεί τα δεδομένα επί του εδάφους, δε, έτσι. Όχι, είναι μια προσωρινή διαταγή η οποία λέει ότι όσον αφορά τους θετητές, τα μέτρα εξυγίανσης, το διάταγμα που αφορά τη λαϊκή αναστέλλεται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή που θα έρθει η Κεντρική Τράπεζα και η Κυπριακή Δημοκρατία να βάλουν τους δικούς τους λόγους αν πρέπει να τερματιστεί το διάταγμα ή να γίνει απόλυτο, μέχρι να εκδικαστεί η κυρίως προσφυγή. Ο βασικός λόγος που πήγαμε στο δικαστήριο είναι ότι, κατά την άποψή μας, αυτό το διάταγμα που εκδόθηκε είναι έκδηλα αντισυνταγματικό, παραβιάζει κατάφορα ανθρώπινα δικαιώματα, το σύνταγμα μας και, και τους ευρωπαϊκούς νόμους. Και είμαστε σίγουροι ότι... Ακόμα και όταν επικαλείται λόγους δημοσίου συμφέροντος και έκτακτης ανάγκης. Από ό,τι βλέπω... Δηλαδή, αν στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι αυτή η διάσωση του κράτους πρώτου φάσματος της χρεοκοπίας. Από ό,τι διάβασα εγώ, τέτοιο πράγμα στο διάταγμα δεν υπάρχει. Λοιπόν, εκείνο το οποίο λέω εγώ είναι το εξής, ότι αυτό το διάταγμα όπως έχει εκδοθεί είναι κατά παράβαση ή καθ' υπέρβαση του νόμου που ψήφισε η Βουλή για την εξυγίαση των τραπεζών. Είμαστε σίγουροι ότι εάν κάτσουν σοβαρά μπορούν να βρουν και να υλοποιήσουν τον νόμο για εξυγίανση της λαϊκής. Άρα ο νόμος λέτε που... Για εξυγίανση της λαϊκής πλαίσιο μέσα, μέσα από σωστό διάταγμα. Ναι. Αυτό το διάταγμα είναι κατάφορα αντισυνταγματικό. Και λέτε ότι παραβιάζει και το νόμο πλαίσιο που ψήφισε τις προάλλες στη γνωστή συνεδρία. Είναι ουτραβάρι, είναι κάθε υπέρβαση του. Είναι έξω από τον νόμο εκείνο. Ναι. Μήπως όμως αυτό το βραχυκύκλωμα στη διαδικασία θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή της τράπεζας. Σας έλεγε κάποιος ότι με το να καθυστερήσουμε, μάλλον θα πεθάνει ο ασθενής αντί να τον σώσουμε με τον λανθασμένο τρόπο. Μένα, αλλά να τον σώσουμε όπως θα τον σώσουμε. Τώρα, το διάταγμα δεν είναι αυτό που λέει. Και ούτε αυτός είναι ο σκοπός ούτε των αιτητών, ούτε εμάς. Εμάς ο σκοπός μας είναι να έρθουν τα δικαστήρια να κρίνουν εάν μπορούμε για οποιοδήποτε σκοπό και χωρίς αιτιολογία να καταστρατηγούμε και να καταργούμε το Σύνταγμα. Ένα κράτος χωρίς Σύνταγμα και χωρίς κράτος δικαίου δεν διασώζεται με κανέναν τρόπο. Ναι, λέω μήπως μια πολιτική οικονομική διαπραγμάτευση καταστεί τελικά όμηρος της σεβαστής κατά άλλα νομικής οδού και μια τελείως διαφορετική εξουσία που είναι κατοχυρωμένη, η δικαστική εξουσία. Πάντως όμως όλοι αυτοί υπηρετούν το ίδιο καλό, τη σωτηρία της πατρίδας, έτσι. Ναι. Η δουλειά των δικηγόρων και των δικαστών είναι να ελέγχουν την νομιμότητα. Τους νόμους. Ναι. Η δουλειά των πολιτικών και των υπολείπων είναι να βρίσκουν τους τρόπους μέσα στα πλαίσια του νόμου να σώζουν την χώρα τους ή να προχωρούν τη χώρα παρακάτω. Ναι. Άρα λοιπόν το επόμενο επεισόδιο λέει ότι η δημοκρατία πρέπει, η Κεντρική Τράπεζα και όχι η Δημοκρατία. Και η Δημοκρατία. Και η Δημοκρατία, γιατί είναι συναπόφαση το διάταγμα, έτσι, να έρθει και να παρουσιάσει τους λόγους που την οδήγησαν στο να το εκδώσει. Μάλιστα. Και να πει στο δικαστήριο για την αναγκαιότητα ύπαρξη αυτού του διατάγματος. Ναι, και να κυρώσει το διάταγμα που έχει εκδοθεί ήδη. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Εάν δεν πιστεί το δικαστήριο, τότε θα αναγκαστούν οι δύο φορείς αυτοί να πάνε και να φτιάξουν ένα νέο διάταγμα, έτσι. Αυτό δεν είναι θέμα δικό μας. Εμείς, προσπάθεια μας είναι η οποιαδήποτε προσπάθεια διάσωσης της λαϊκής να είναι σύνομη και να μην εκφεύγει των συνταγματικών δικαιωμάτων του κόσμου. Ναι. Αυτή είναι η προσπάθεια μας. Με κυριότερη παρανομία, λέτε, αυτή την άρνηση ή την ανυπαρξία του συμψηφισμού καταθέσεων και δανείων. Για το συγκεκριμένο διάταγμα δεν ήταν αυτό. Αλλά αν θέλετε να πάμε στο συμψηφισμό, γιατί άκουσα προηγουμένως τον κύριο Σταρή να λέει ότι έχουν γίνει συμψηφισμοί. Ναι. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε σε ποιες παραδοξολογίες οδηγούμαστε. Δώστε μου ένα. Σαν Μάριος Ορφανίδης, έχω ένα γραμμάτιο 1.000.000 ευρώ. Μάλιστα. Μάριος Ορφανίδης. Κουρεύεται και μου μένουν 100.000. Η εταιρεία μου, Μάριος Ορφανίδης Limited, έχει 1.000.000 δάνειο. Με εμέναν εγγύητη. Το 100.000.000 δάνειο και η εγγύηση μου είναι δάνειο και εγγύηση, το εκατομμύριο μου εκουρεύτηκε. Εάν αυτό δεν είναι παράδοξο και αυτό δεν είναι παράλογο, τότε δεν ξέρω τι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τώρα πώς θα πάει την Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία.